Ουσιαστικά έχουν φτάσει Χριστούγεννα και η σχολική χρονιά δεν έχει ξεκινήσει για την ειδική αγωγή. Το κάθε χρόνο και χειρότερα ισχύει και για την ειδική αγωγή στα σχολεία μας. Ουσιαστικά ο γονιός από τη στιγμή που διαπιστώνει ότι το παιδί του χρειάζεται ειδική υποστήριξη, ξεκινά από βοθάς του. Οι υπερβολικές απαιτήσεις για την καθημερινή παιδίδα του με ειδικές ανάγκες, η αποκτήση της συμπεριφορά του και η ανάγκη συνεχούς ιατρικής παρακολούθησης είναι για αρκετούς οι καθημερινές συνθήκες με τις οποίες μαθαίνουν να ζουν για ορισμένα χρονικά διαστήματα ή για το σύνολο της ζωής τους. Οι δυσκολίες διαπιστώνουμε ανέβρεσης ενός εκπαιδευτικού πλαισίου για το ίδιο το παιδί ή το νέο με ειδικές ανάγκες είναι επιπλέον πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουν κάποιες οικογένειες στην Ελλάδα και το οποίο έχει άμεσες επιπτώσεις και στην εργασία της μητέρας. Στην Ελλάδα, το είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι ανεπαρκέστατες οι δομές της ειδικής εκπαίδευσης, είτε μιλάμε για αυτόνομες, είτε για ενταγμένες στο γενικό σχολείο, όπως είναι τα τμήματα ένταξης ή παράλληλη στήριξη. Αυτό που χαρακτηρίζει είναι η υποβάθμιση, η ανυπαρξία μόνιμου προσωπικού, η ελλείψη σε υλικοτεχνικό υλικό, οι ανεπαρκείς μεταφορές. Χαρακτηριστικό είναι η παράσταση διαμαρτυρίας που κάναμε προχθές τον κύριο Πατούλη με το Σύλλογο Γονέων του Γυμνασίου Λυκείου Ηλίου, που 10 παιδιά από το Σεπτέμβριο δεν έχουν πάει ακόμα σχολείο λόγω μη μεταφοράς. Μέσα από αυτή την κατάσταση, εκάστοτε υπουργοί επικαλούνται τους γονείς για να λύσουν τα ζητήματα ίδια οι γονείς. Τα ειδικά σχολεία ποτέ δεν ανοίγουν ουσιαστικά τον Σεπτέμβριο. Και λείπουν από αυτά ουσιαστικά ειδική παιδαγωγή, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό και τα μέσα μεταφορά, όπως είπα πριν. Όμως, παράλληλα έχουμε τα τμήματα ένταξη, την πρωτοβάθμια που είναι ελάχιστα, όπως και στη δευτεροβάθμια. Επομένως, χιλιάδες παιδιά μας αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες δυσκολίες στα μαθήματα, δεν παίρνουν καμιά απολύτως ειδική παιδαγωγική στήριξη. Ακόμα πιο κραυγαλαία είναι η υποβάθμιση στο θεσμό της παράλληλης στήριξης. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, η παράλληλη στήριξη δικαιούνται τα παιδιά που ανήκουν σε όλο το φάσμα του αυτισμού και τα παιδιά με ελλειμματική προσοχή και υπερκινητικότητα. Τα νούμερα και σε αυτή την περίπτωση είναι αποκαλυπτικά. Χιλιάδες παιδιά και φέτος που δικαιούνται στήριξη μένουν αβοήθητα, ενώ πολλά παιδιά χρειάζονται και χρησιμοποιούν ένα και δύο εκπαιδευτικούς, ενώ δικαιούνται ένα. Φυσικά δεν χρειάζεται να πούμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι γονιών πέφτει στην διαδικασία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, την οποία καταδικάζουμε. Θεωρούμε ότι διαχρονικά η ειδική αγωγή στην εκπαίδευση είναι ουσιαστικά ο φτωχός συγγενής. Και εδώ θέλουμε και από αυτό το βήμα να καταγγείλουμε την κυρία Υπουργό, η οποία ακολουθεί σε όλα τα βήματα τον προηγούμενο Υπουργό κ. Γαβρόπουλου, του ΣΥΡΙΖΑ, και στην πολιτική, αλλά και στην τακτική της, να μην δεχτεί την Ομοσπονδία και την Ανώτατη Συνομοσπονδία για ένα ραντεβού για να εκθέσουμε τα ζητήματα της παιδείας. Παράλληλα, στα δημόσια κέντρα διάγνωσης, αξιολόγησης, υποστήριξης, τα γνωστά και δει, υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε επιστημονικό προσωπικό και η αναμονή και αξιολόγηση μπορεί να είναι περίπου και για 3 χρόνια. Λόγω έλλειψης προσωπικού, η αξιολόγηση είναι ελλειπής και φυσικά ούτε λόγος για υποστήριξη. Επιπλέον, ο αριθμός τους είναι πολύ μικρός, ο οποίος δεν καλύπτει τις ανάγκες. Αυτή τη στιγμή, ένα τώρα τελευταίο παράδειγμα έχει να κάνει και με το δεύτερο ΚΕΣΥ, το οποίο φιλοξενείται προσωρινά σε αίθουσες που διατίθεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής. Ουσιαστικά συστεγάζεται στο τέταρτο ΓΕΣ, το συγκρότημα μαζί με το πρώτο και δεύτερο ΕΠΑΛ, που παραχώρησε ουσιαστικά ο Δήμος. Να πούμε χαρακτηριστικό ότι η στέγαση στο ΚΕΣΥ ανήκει με αποκλειστική αρμοδιότητα των αντίστοιχων περιφερειών. Στην περίπτωση λοιπόν του δεύτερου ΚΕΣΥ, Β' Αθήνας, οι ενέργειες για τη μίσθωση του χώρου του, για τη στέγασή του, έχουν ξεκινήσει από το Γενάρη του 19. Αν ήταν όμως κάτι ΣΔΙΤ ή για να εξοικονομήσει κέντρο στο μεγάλο κεφάλαιο, ο διαγωνισμός θα τον είχαν τρέξει και θα είχε τελεσφορήσει και γρήγορα θα είχαν βρει στέγη. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει Χριστούγεννα, 6 μήνες μετά. Η Επιτροπή Καταλληλότητας δεν έχει εξετάσει ακόμα τα ακίνητα, δεν έχει αποφασίσει για την τύχη του δεύτερου ΚΕΣΥ, το οποίο αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί 283 σχολικές μονάδες και 40.000 μαθητές. Έτσι, ένα πρόχειρο παράδειγμα για να δούμε πού φτάνει η ειδική αγωγή σήμερα. Έως Ομοσπονδία Γονέων Περιφέρειας Αττικής, συνυπογράφουμε τα επιτήματα των προηγούμενων ομιλητών και διεκδικούμε τα ζητήματα που πρέπει στον 21ο αιώνα να έχουν τα παιδιά που χρέουν ειδική αγωγή.